Πάμε να συνεχίσουμε και να δώσουμε τον λόγο, να ξεκινήσουμε δηλαδή ουσιαστικά την εκπομπή μας, το λόγο στον κύριο Αθανάσιο Μακράκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Οι ίδιοι έχουν δώσει τη δημοσιότητα μια ανακοίνωση με θέμα καθορισμός συνδρομής μελών στρατιωτικών λεσχών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μακράκη, τι κάνετε? Κυρία Μωραίτη, γεια σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Άρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία σας. Τι ακριβώς ζητάτε εσείς με το δελτίο τύπου αυτό που δώσατε και στην δημοσιότητα και το οποίο κοινοποιείτε και προς τους βουλευτές, έτσι, καθώς και στην Ομοσπονδία σας βέβαια. Μάλιστα, κύριε Μωραίτη, μπαίνω αμέσως στο θέμα. Ζητάμε την κατάργηση της υπουργικής απόφασης η οποία καθορίζει την υποχρεωτικότητα της μηνιαίας συνδρομής, για την οποία συνηγορούμε να γίνεται όταν και μόνο όταν ο ενεργεία στρατιωτικός κάνει χρήση της λέσχης. Σε κάθε περίπτωση ζητάμε την ελεύθερη επιλογή για τη χρήση των λεσχών, γεγονός άλλωστε που σχετίζεται και με την καταβολή του ανάλογου αντιτίμου. Δηλαδή εσείς υποχρεούστε τώρα να πληρώνετε κάποιο ποσό κάθε μήνα γιατί ακριβώς υπάρχει η στρατιωτική λέσχη εδώ και ακριβώς παρέχει υπηρεσίες. Σε όποιο γεωγραφικό διαμέρισμα εμείς την ονομάζουμε φουρά, εδρεύει έδρα στρατιωτικής λέσχης, οι συνάδελφοι που υπηρετούν στον ανάλογο γεωγραφικό χώρο υποχρεούνται να καταβάλουν μια μηνιαία συνδρομή. Η οποία σε τι ποσό ανέρχεται? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τμηματοποιείται ανάλογα με την κατηγορία των στρατιωτικών. Να σας αναφέρω ενδεικτικά, οι αξιωματικοί ανά μήνα καταβάλουν 3 ευρώ, οι ανθυπασπιστές 2 και η κατώτερη βαθμίδα υπαξιωματική 1,60. Δηλαδή με λίγα λόγια αρχίζουμε από τα 19 και 20 ευρώ ετησίως και φτάνουμε στα 36 ευρώ για τους αξιωματικούς όλων των βαθμίδων. Και αυτές οι κρατήσεις, πρόεδρε μου, τι δικαίωμα σας δίνουν, γιατί σας γίνεται αυτή η κράτηση, δηλαδή τι δικαίωμα έχετε εσείς με αυτά τα χρήματα τα οποία κρατιώνται από το μισθό σας? Κοιτάξτε, ένα μέρος αυτών των κρατήσεων υπομορφή ενός φόρου, ενός ποσοστού, μεταβιβάζονται σε ένα ειδικό ταμείο που λέγεται Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Ναι. Από εκεί και πέρα εμείς τα λαμβάνουμε όταν αποστρατευτούμε υπομορφή μερίσματος και αυτό διμηνιαία. Αυτό μην φανταστείτε ότι είναι ένα τεράστιο όμως ποσό. Αυτό συνυπολογίζεται και με άλλα... Καλά ακούγεται αυτό. Δηλαδή, σε όλη την πορεία σας, σε όλη την καριέρα σας, σας κρατούν κάποια ευρώ και στο τέλος κάθε 2 μήνες παίρνετε ένα μέρισμα. Καλό είναι ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Σε αυτό διαφωνείτε εσείς? Δεν θέλετε να το κάνετε? Δεν θέλετε να γίνονται κρατήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό δεν διαφωνούμε. Διαφωνούμε με την παράμετρο της υποχρεωτικότητας, η οποία μας επιβάλλει να καταβάλουμε αυτό το ποσό, έστω και αν δεν κάνουμε χρήση των λεσχών. Αυτό είναι το αίτημά μας. Όταν λέτε χρήση, τι εννοείτε χρήση? Όταν λέω χρήση, εννοώ ότι δεν και να μην πάμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέσχη για φαγητό, για επίσκεψη, για ένα καφέ πολύ απλά. Εσείς τα δίνετε τα χρήματα? Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιο, για να καταλάβουμε τώρα, πρόεδρε μου, αν κάποιο του κρατάνε 3 ευρώ κάθε μήνα, αυτά τα ευρώ τώρα πάνε στο μετοχικό σας ταμείο που παίρνετε στο τέλος, όταν παίρνετε σύνταξη, κάποιο μέρισμα, και πάνε επίσης και για τη λέσχη, τη χρησιμοποιείτε ή δεν τη χρησιμοποιείτε? Ακριβώς ένα μέρος αυτών. Όταν ένα μέρος αυτών. Ευρώ, δεν πηγαίνουν όλα αυτά, είναι ένα μέρος, ένα ποσοστό. Το οξύμορο της υπόθεσης όμως, κυρία Μωραΐτη, είναι ότι άλλες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι τους δίνεται δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη λέσχη κατά αυτόν τον τρόπο που σας είπα, δηλαδή είτε πρόκειται για απόστατους συναδέλφους, είτε πρόκειται για αστυνομικούς ενεργεία ή συνταξιούχους, είτε πυροσβέστες συνταξιούχους ή ενεργεία, είτε εφέδρους αξιωματικούς. Δηλαδή... Είναι πολύ μέσα, είναι αλήθεια να σας πω, δηλαδή τα διάβαζα και δεν τα πίστευα. Το ΕΚΑΒ είναι, οι οικογένειες οι δικές σας είναι, τα παιδιά σας είναι... Είναι πάρα πολλοί που δικαιούνται. Είναι πάρα πολλοί αυτοί. Ναι. Αυτοί δεν πληρώνουν υποχρεωτική συνδρομή, αλλά αν και μόνο αν χρησιμοποιήσουν
την λέσχη. Δηλαδή, αν μία φορά, για παράδειγμα, επισκεφτούν τη λέσχη, υποχρεούνται να καταβάλουν και τη μηνιαία συνδρομή. Α, μάλιστα. Εμείς άμα δεν την επισκεφτούν, δεν τα δίνουν τα 3 ευρώ. Το 3 ευρώ δεν το δίνουν. Μάλιστα. Ναι, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αυτή την συνδρομή, έστω και αν δεν χρησιμοποιούμε τη λέσχη. Φαντάζομαι, Πρόεδρε, δεν είναι για το ποσό που μαζεύεται και ετησίως ή το μηνιαίο, αλλά είναι για το ηθικό κομμάτι, ότι αν δεν το χρησιμοποιώ, γιατί μου το χρεώνεται, ας πούμε. Το εντοπίσετε πολύ καλά, κύριε Μωροίτη. Πράγματι, είναι το ηθικό κομμάτι, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό, αλλά από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιούμε τη λέσχη, μπορώ να σας αναφέρω και για ποιο λόγο μερικές φορές, διότι ο χώρος της λέσχης είναι ένας χώρος μέρημνας για τους στρατιωτικούς. Ο χώρος όμως των στρατιωτικών λεσχών είναι περιορισμένος και η δυνατότητα χρήσης μεγάλης μερίδας πολιτών, και όσο αυτό διευρύνεται, όπως σας ανέφερα νωρίτερα, αποτρέπει τη δυνατότητα χρήσης τους ενεργείας στρατιωτικούς, ακόμα και αν επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν. Αυτό το παρατηρείται ιδίως και κατά την καλοκαιρινή περίοδο, που η προσέλευση μεγαλώνει και έτσι η ενεργεία στρατιωτική δεν προσέρχονται σε έναν εγγενή χώρο τους. Συνεπώς πληρώνουν υποχρεωτική συνδρομή και μερικές φορές αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν έναν χώρο που ιδρύθηκε και καθιερώθηκε για τους ιδίους. Κύριε Μακράκη, τώρα κοιτάξτε πώς το ξεκινήσαμε εμείς το θέμα, γιατί δεχτήκαμε κάποια τηλέφωνα που λέει, ρε παιδιά, ελέγξτε ποιοι πάνε τελικά και παίρνουν φαγητό από την στρατιωτική λέσχη. Και είπαμε, ποιοι να παίρνουν φαγητό τώρα, από αυτοί οι οποίοι υπηρετούν στο στρατό, άντε και σε κάποια άλλα σώματα. Τελικά φαίνεται ότι αυτός ο κατάλογος, αφού το ψάξαμε και λίγο περισσότερο, μεγαλώνει αρκετά και στην τελική. Λέω εγώ τώρα ότι αν ο στρατός πραγματικά μπορεί να προσφέρει τέτοιες μερίδες με αυτό το κόστος, τότε γιατί δεν κάνει και άλλου είδους προσφορές? Γιατί πραγματικά, αν δείτε τώρα ποιοι δικαιούνται, δηλαδή λέει μόνιμοι έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετούν στη φρουρά, μόνιμοι έφεδροι αξιωματικοί αντιπασπιστές και όλα αυτά που επιθυμούν χωρίς την υποχρέωση καταβολής μηνιαίας εισφοράς, καθώς αυτή παρακρατείται μέσω μισθοδοσίας. Αξιωματικοί, τέλος πάντων, οι μη υπηρετούντες έφεδροι αξιωματικοί κατόπιν αίτησής τους, αυτό που μου είπατε, πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, αυτό που μου είπατε επίσης, οικογένειες των υποχρεωτικών μελών, καθώς και των εναποστρατεία αξιωματικών των τριών κλάδων των ελληνικών δυνάμεων, δηλαδή γονείς, σύζυγοι και τα προστατευόμενα μέλη. Μεγαλώνει πολύ δηλαδή ο κατάλογος. Δηλαδή, άμα είμαι εγώ η δικαιούχος, μπορώ να πηγαίνουν και οι γονείς μου, να πηγαίνουν και τα παιδιά μου. Και τι συνεχίζουμε τώρα. Τέκνα Κυπρίων αξιωματικών, σπουδάζοντας τη φρουρά τέκνα, το προσωπικό των πληρωμάτων των ασθενοφόρων των ΚΑΒ, έως 5 μερίδες βέβαια. Τα εν ζωή μέλη του Συνδέσμου Τραυματιών και Εφέδρων Πολεμιστών Οπλιτών χωρίς την υποχρέωση καταβολής μηνιαίας εισφοράς, τα μέλη της Εθνικής Ένωσης Τιμάτων Αναπήρων, μέλη της Ομοδίας Εργαζομένων στην ΑΕΠ, ιδιότητα. Δηλαδή, πραγματικά λέμε, τι γίνεται, έχει ανοίξει πολύ ο κύκλος. Σας το είπα ότι έχει διευρυνθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη λέσχη. Γι' αυτό και εμείς το θέσαμε αυτό κατόπιν αιτήσεως των μελών μας. Ναι. Θα θέλαμε να έχουμε μία προτεραιότητα. Κοιτάξτε να δείτε, η ενενεργεία στρατιωτική, καθώς και τα μέλη της οικογένειας, επιβαρύνονται το βάρος, αυτό που υφίσταται ο κάθε συνάδελφος λόγω της των αυξηλών απαιτήσεων της αποστολής του. Συνεπώς, θεωρούμε ότι δικαιολογημένα θα πρέπει να απολαμβάνουν ένα είδους τέτοιας μέρημνας. Όμως, σε κάθε περίπτωση, κυρία Μωραΐτη, παρατηρούμε ότι η μεγάλη προσέλευση και το άνοιγμα έτσι που το θέτετε μας θέτει σε δυσμένεια, και από την άλλη πλευρά, έστω και ως ενδεικτικό ποσό αυτό που μας ζητείτε, καταβάλλεται από τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό. Ναι, κατάλαβα. Αισθανόμεθα δηλαδή αδικημένοι από τη στιγμή που πληρώνουμε και καταβάλλουμε αυτό το τίμημα. Εσείς πληρώνετε χωρίς να το χρησιμοποιείτε και κάποιοι άλλοι ίσως τα πληρώνουν και να το παραχρησιμοποιούν. Εκεί να καταλήξουμε, μάλλον, Πρόεδρε. Ενδεχομένως αυτό. Αυτό όμως δεν οφείλεται στην εκάστοτε τοπική διοίκηση. Θα πρέπει να το επισημάνω. Είναι σε κεντρικό επίπεδο, είναι αποφάσεις υπουργικές, οι οποίες καθορίζουν το ποιος προσέρχεται στρατιωτικές λέσχες και ποιος όχι. Από εκεί και πέρα η εφαρμογή, εννοείται, αυτών των μέτρων
αυτών των κανονιστικών μέτρων για να απόκειται στην εκάστοτε διοίκηση, την τοπική διοίκηση δηλαδή εδώ στις Σέρρες. Τώρα κοιτάξτε, επειδή μάλλον διέστανται οι απόψεις και λένε κάποιοι, μα γιατί μας κατηγορείται αφού εμείς πληρώνουμε και δεν είναι στρατιωτική, είναι έφεδροι και όλα αυτά, λέει πληρώνουμε τη συνδρομή μας, πληρώνουμε και το 3 ευρώ αυτό, γιατί μας κατηγορείται που πάμε και παίρνουμε φαγητό. Από την άλλη όμως είναι και οι άλλοι που λένε, μήπως τελικά η Χήμωραΐτη που είναι η δικαιούχος παίρνει και για τη γειτόνισσα φαγητό, επομένως εκεί οι μερίδες αυξάνονται και ουσιαστικά είναι σε μια τιμή που δεν την έχουν όλοι οι πολίτες στη διάθεσή τους. Δηλαδή να πάω εγώ στο φίλο μου το μακράκι τώρα και να του πω, πάρε εσύ, ξέρω εγώ για την οικογένειά σου, δεν ξέρω πόσα παιδιά έχετε, πάρε ξέρω εγώ 5 μερίδες και πάρε και για μένα 2-7 και ωραία να τα πληρώσω ή να πληρώσω και ένα κομμάτι συνδρομής και να τελειώνουμε. Και έτσι αποφελούμαι εγώ από το φτηνό της ιστορίας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν καθορίζεται σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή από το Υπουργείο. Εδώ η κάστοτε διοίκηση δύναται να καθορίσει έναν ανώτατο αριθμό. Μπορεί να το κάνει προκειμένου να μην υπάρχουν κάποιες παρεκτροπές που αναφέρατε. Είναι στη διακριτική της ευχέρεια να καθορίσει ακόμα και ανώτατο αριθμό μελών. Μπορεί να πει ότι ναι κύριε Μακράκη, μπορείς να φέρεις έως 4 μέλη της οικογένειας σου και όχι περισσότερο. Άλλωστε η υπηρεσία έχει κάνει κάποιες προσπάθειες όσον αφορά να βγαίνουν κάρτες μελών. Ακόμα και για όλες αυτές τις κατηγορίες που μου είπατε, προκειμένου να έχει και τον κεντρικό έλεγχο. Όμως θέλοντας να βοηθήσουν κάποιες ευαίσθητες ομάδες, προσπαθούν να διευρύνουν τον κύκλο με αποτέλεσμα ενδεχομένως υπάρχουν και κάποιες παρεκτροπές. Εντάξει, τώρα δεν είναι ευαίσθητες ομάδες αυτοί που βοηθούνται. Οι ευαίσθητες ομάδες είναι αυτές μάλλον που δεν βοηθούνται, γιατί εσείς είστε η ενενεργία, είναι η αναποστρατεία, είναι αυτοί που κάποτε ήταν έφεδροι, υπηρέτησαν στον ελληνικό στρατό, κάποιοι άλλοι ήταν δόκιμοι, κάποιοι άλλοι δεν ξέρω εγώ τι ήταν, και λίγο το ΕΚΑΠ και λίγο τα τέκνα και λίγο το έτσι και λίγο το αλλιώς, μαζεύονται τα άτομα, δεν θέλει και πολύ. Ναι, θα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός αυτής της κατάστασης. Για παράδειγμα, δίνεται δυνατότητα, κυρία Μωραΐτη, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, όταν δεν έχουν τόπο διαμονής τη λέσχη. Λοιπόν, εδώ το βρίσκω ένα κοινωνικό έργο και τις υπηρεσίες, διότι αυτοί οι άνθρωποι με λίγα χρήματα μετατίθονται σε περιοχές που δεν είναι η μόνιμη κατοικία τους. Εγώ βλέπετε δεν τους ανέφερα καθόλου αυτούς, γιατί αυτοί είναι οι πονεμένοι της ιστορίας. Κάποιοι ακριβώς άλλοι, οι οποίοι είναι βολεμένοι με ενοχλή, που εκμεταλλεύονται, και ως ένα σημείο ίσως να το κάνουν και καλά, που εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και σου λέει αφού είναι δικαίωμά μου, γιατί να μην το αξιοποιήσω. Σας είπα ότι έχουν επισέλθει πολλές κατηγορίες, δηλαδή οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί, στα νησιά μας ακόμα και οι εθνοφύλακες. Επιβαρύνεται έτσι και το προσωπικό των Λεσκών που είναι περιορισμένο, αλλά σας είπα από εκεί και πέρα ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα για αυτούς που ανταποκρίνονται οι Λέσκες, για τους εν ενεργεία. Αυτοί το έχουν ανάγκη λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που έχουν στην αποστολή τους. Ναι, το εμείς, κυρία Μωραΐτη, μετατιθόμαστε συχνά. Αυτό είναι το μεγάλο μείον στη δουλειά σας, είναι αλήθεια. Έχετε δίκιο. Έχουμε ένα ιδιαίτερο καθεστώς και πειθαρχικό και ποινικό. Έχουμε πάρα πολλούς περιορισμούς και ελευθερίας έκφρασης. Έχουμε πάρα πολλούς περιορισμούς. Ως ανταποδοτικό μέτρο είναι και σας η στρατηγική. Κάνανε αυτό. Αλλά φαίνεται ότι το αξιοποιούν πάρα πολύ. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο δικό σας. Μάλιστα, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και όταν υπάρχει υποχρεωτικότητα και δεν υπάρχει χρήση από τη δικιά μας πλευρά, και τώρα εμείς μιλάμε για το δικό μας σωματείο που εκπροσωπεί τα ενεργεία στελέχη του νομού Σερών, τότε τίθεται πράγμα ένα ηθικό ζήτημα, δικαίου, που θα πρέπει να θεραπευτεί. Τώρα, πήρατε καμιά απάντηση από τους βουλευτές εσείς? Σας πήρε κάποιος τηλέφωνο? 18 το στείλατε, το κοινοποίησατε, 20 έχουμε σήμερα. Αντέδρασε κάποιος? Έως τώρα δεν αντέδρασε κάποιος. Δεν αντέδρασε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όμως που το κοινωνείτε εσείς με τα μέσα ενημέρωσης που ανταποκρίνονται άμεσα. Θεωρούμε ότι θα συμβεί κάτι, όπως με όλα τα αιτήματά μας και για το 2020 όλα όσα αιτήματα θέσαμε τέθηκαν στη Βουλή, κάποια ικανοποιήθηκαν, κάποια όχι, και σε αυτό αναμένουμε τις ενέργειες και των βουλευτών μας, του τόπου μας που έχουν και υψηλά ιστάμενες θέσεις. Τι είπατε? Είναι και πολύ, λέω. Είναι και πολύ, ακριβώς. Το στείλαμε και στην ομοσπονδία μας, την ΠΟΜΕΝΣ. Αναμένουμε περαιτέρω ενέργειες να τεθούν και στον Υπουργό για να λάβουμε απαντήσεις. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, για την επικοινωνία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.